και κύριοι, φίλοι και φίλες του Newsit, καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μπύρα. Για κατανάλωση, εξαγωγές, προοπτικές, αλλά και για την επιτυχία που γνωρίζει το ελληνικό κρυθάρι και η ελληνική βίνη στις αγορές του εξωτερικού. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Αλέξανδρος Δανιηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Τοπίας, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας βρίσκονται φίρμες οικίες και αγαπητές όπως η Heineken, η Amstel, η Alfa, η Fischer, η Mammus και άλλες. Κύριε Δανιηλίδη, καλώς ήλθατε στο Newsit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπαγκοσταντζίνη. Ας ξεκινήσουμε με κάτι επίκαιρο. Μπήκαμε ήδη στο Δεκέμβριο, στην εορταστική περίοδο, τον κατεξοχήν μήνα που καταναλώνεται αλκοόλ. Ποιες είναι οι προσδοκίες για την κατανάλωση μπύρας στην περίοδο των Χριστουγέννων? Νομίζω ότι λογικά, με δεδομένο ότι το περιβάλλον στο οποίο όλοι κινούμαστε δεν είναι τόσο σταθερό, υπό την έννοια ότι η πανδημία δημιουργεί ερωτηματικά για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς εκτιμούμε ότι θα είναι μία περίοδος η οποία θα είναι σαφώς καλύτερη από πέρσι, όπου ήμασταν σε κατάσταση lockdown στην αγορά του χόρεκα, αλλά σίγουρα θα υπολείπεται το 19. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά, πάνω απ' όλα για την υγεία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, γιατί αυτό σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλη την ελληνική κοινωνία αυτό το διάστημα. Εάν θέλαμε να τη χαρακτηρίσουμε, θα την αποκαλούσαμε βασίλισσα του καλοκαιριού. Γιατί πιστεύετε ότι η μπύρα στην Ελλάδα δεν έχει καταφέρει αυτό που έχουν καταφέρει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να έχει την ίδια κατανάλωση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, σταθερή κατανάλωση? Νομίζω ότι είναι ζήτημα κουλτούρας και ιστορίας. Η μπύρα αναπτύχθηκε στην Δυτική και Βόρεια Ευρώπη την περίοδο κυρίως του Μεσαίωνα και για λόγους ιατρικούς. Χρησιμοποιεί το αντί για νερό, το οποίο δεν ήταν ασφαλές. Και γι' αυτό η κατανάλωση ήταν τεράστια εκείνη την περίοδο, αλλά χτίστηκε μια ιστορικότητα, μια κουλτούρα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είπα, και της Βόρειας Ευρώπης. Ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα υπήρχαν άλλα προϊόντα που αποτελούσαν μέρος της εγχώριας πραγματικότητας, της οικονομίας, της γεωργικής παραγωγής, το σταφύλι, το κρασί, και η μπύρα είχε έρθει αρκετά αργά στο ρεπερτόριο των Ελλήνων καταναλωτών και δεν έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να χτίσει σημαντικές στιγμές κατανάλωσης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καταναλώνεται συνεχώς, αλλά σίγουρα η συχνότητα και η ποσότητα έχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του καλοκαιριού και του χειμώνα. Είναι δε παράδοκτο αυτό σε σχέση με το πώς την καταναλώνουν οι ξένοι, γιατί βλέπουμε ότι στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δημοφιλής σε χώρες που είναι πολύ πιο κρύες από την Ελλάδα. Σωστά. Στην Ελλάδα δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατανάλωση, αν τη μετράμε νομίζω σε εκατόλιτρα, και πώς είναι η κατακεφαλήν κατανάλωση? Νομίζω ότι φέτος θα κοιμανθεί περίπου στα λίγο πάνω από τα 3,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα, γιατί έτσι μετράμε τις αγορές. Είναι χοντρική εκτίμηση. Κατά κεφαλήν πρέπει να είμαστε στο συν κλίν 35 λίτρα κατά κεφαλήν. Η δεύτερη με τρίτη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο χώρες που βρίσκονται κοντά στα δικά μας νούμερα είναι μεσογειακές, η Ιταλία και η Γαλλία. Παρότι ειδικά στην Ιταλία η αγορά της μπύρας αναπτύσσεται πολύ σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια. Και δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι η Ελλάδα υπολείπεται πολύ από την υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη,
όπου η μπύρα μάλλον είναι το πιο βασικό αλκοολούχο προϊόν που καταναλώνεται και βέβαια αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και πανευρωπαϊκά, όχι μόνο μέσω από τα προϊόντα τα οποία είναι αλκοολούχα, αλλά και μέσα από τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν καθόλου ή έχουν πολύ λίγο αλκοόλ. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Η τάση αυτή που έχει βγει με το 0% αλκοόλ που είναι πλέον Ναι, με το ανωδική μηδέν ή με ελάχιστο ή με αλκοόλ ελάχιστο. Ναι. και αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές τάσεις πανευρωπαϊκά. Σε μια περίοδο lockdown και με τον τουρισμό της χώρας να εκτοξεύεται φέτος, όπως μας είπανε, τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς κινήθηκε η αγορά του 2021? Η αγορά του 2021 νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί από πολύ σημαντικά σκαμπανεβάσματα, πολύ λογικά, γιατί ξεκίνησε με ένα τετράμινο lockdown σε αυτό που εμείς αποκαλούμε χώρεκα, δηλαδή την αγορά της εστίασης, της διασκέδασης, και η οποία είναι μακράν το σημαντικότερο κανάλι διάθεσης των προϊόντων μας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι Έλληνες πίνουν την μπύρα με έναν τρόπο κοινωνικό, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όταν λοιπόν έλειψε αυτή η κοινωνικότητα, έπεσαν αρκετά οι καταναλώσεις της μπύρας. Όταν υπήρξε επανεκκίνηση της αγοράς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είδαμε μια ζήτηση πάρα πολύ υψηλή, υψηλότερη από αυτή που υπολογίζαμε, και επειδή για μας το καλοκαίρι, ενώ για μας τον κλάδο, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πρόσημο νομίζω ότι είναι θετικό και ότι όλος ο κλάδος έχει πάει καλά, νομίζω καλύτερα και από ό,τι εκτιμούσε. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή των καταναλωτών στις μικρές και στις τοπικές ζυθοποιίες. Τι σημαίνει αυτό για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την εταιρεία σας, η οποία είναι leader στην αγορά? Είναι καλά νέα. Και γιατί είναι καλά νέα? Γιατί δημιουργείται έξτρα ενδιαφέρον για την κατηγορία της μπύρας. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι παίκτες, οι μεγάλοι, μεσαίοι, οι μικροί, έχουν χώρο και ρόλο να διατελέσουν. Οι καταναλωτές θέλουν πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων και όλη αυτή η δημιουργικότητα στο κομμάτι της δικής μας κατηγορίας δημιουργεί έξτρα ενδιαφέρον στους καταναλωτές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως είπαμε, είμαστε χαμηλά σε κατακεφάλι κατανάλωση. Ένας τρόπος ανάπτυξης για την κατηγορία είναι η ανάπτυξη καινούριων προϊόντων, γεύσεων, προτάσεων κτλ. Άρα πιστεύετε ότι αυτό θα μεγαλώσει την αγορά και ή θα φέρει αλλαγές στην πίτα όσον αφορά τα μερίδια? Τα μερίδια πάντα θα εξελίσσονται. Θετικά, αρνητικά για όλους. Αυτή είναι η δυναμική της αγοράς. Τα πράγματα κινούνται με έναν τρόπο ο οποίος ο καθένας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και να κερδίσει από αυτό. Σίγουρα όμως, όταν υπάρχουν πολλές προτάσεις και πολύ ενδιαφέρον για την κατηγορία, συνολικά είμαστε όλοι κερδισμένοι. Εμείς την τελευταία τετραετία μπορώ να μιλήσω πιο εύκολα, υπό την έννοια ότι έχω την ευθύνη για την εξέλιξη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, είναι μια περίοδος που υπάρχει τεράστια ανάπτυξη μικροζυθοποιιών. Εμείς όμως καταφέρνουμε και πηγαίνουμε πολύ καλά. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη σαν κίνδυνο. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία για τον κλάδο και για εμάς να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Βοηθάει δηλαδή λοιπόν την αγορά. Κάθε μία από τις μπύρες που έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας έχει γράψει και αυτή τη δική της ιστορία. Με ένα από τα πιο πρόσφατα και πετυχημένα story να αποτελεί και αυτό της Μάμος, η αναβίωση μιας μπύρας που είχε συνδεθεί με την αγορά της Πάτρας. Υπάρχει πρόθεση να εμπλουτίσετε το χαρτοφυλάκιό σας με ανάλογα τοπικά σήματα? Καταρχήν δεν υπάρχουν ανάλογα και δεν το λέω υποτιμητικά για όλα. Υπάρχουν πάρα πολλά τοπικά αλλά όχι ανάλογα. Γιατί αυτό? Όπως είπα και πριν, η Ελλάδα είχε μια ιστορία στον χώρο της μπύρας η οποία ήταν περιορισμένη. Δεν υπάρχουν τοπικές ζυθοποιίες από το παρελθόν. Η μοναδική
ήταν ο Μάμος. Και εμείς συνεργαζόμαστε με την οικογένεια Μάμου, μια οικογένεια η οποία έχει πραγματικά τρομερό πάθος για την μπύρα και έχει βάλει το αποτύπωμά της στην αναβίωση αυτή. Είχαμε την τεράστια ευκαιρία η οικογένεια και το σήμα Μάμος να έχουν βάση και όλη η ιστορία να έχει χτιστεί στην πόλη της Πάτρας που έχουμε και εμείς το ένα ιστοποιείο μας. Και ήταν η τέλεια, θα έλεγα, συνάντηση, υπό την έννοια ότι και οι δύο πλευρές, και η αθηναϊκή ιστοποιία και η οικογένειά μου, έχουν ένα τεράστιο πάθος για την ποιότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι προφανές στη γεύση και στην ποιότητα της μπύρας Μάμος, όπως την έχουμε λανσάρει βασισμένη στην παλιά της συνταγή. Και γι' αυτό είναι και μία από τις μεγάλες επιτυχίες στον χώρο της μπύρας των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχα σήματα με ιστορία. Υπάρχουν πολλές καινούργιες τοπικές, και πολύ μικρές, ενδιαφέρουσες προτάσεις τοπικές. Δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή σκέψη να εμπλακούμε σε συζητήσεις με οποιοδήποτε τέτοιο σήμα. Να πάμε λίγο και στην πρώτη ύλη, στο Κριθάρι και στη Βίνη. Είσαστε μία από τις πρώτες εταιρείες που υιοθετήσατε τα προγράμματα συμβολαϊκής καλλιέργειας κρυθαριού με τους Έλληνες παραγωγούς και εξάγοντας πλέον ποσότητες κρυθαριού και σε αγορές του εξωτερικού. Θέλετε να μας πείτε σε ποιες χώρες χρησιμοποιείτε το ελληνικό κρυθάρι και η Βίνη και ποια είναι τα σχέδιά σας σε αυτόν τον τομέα? Ναι, θα έλεγα ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ήδη εξελίσσεται πάρα πολλά χρόνια και βελτιώνεται συνέχεια, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που συνδέουν στην Ελλάδα τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό τομέα, με τη μεταποίηση. Και είναι κάτι που λείπει από την ελληνική οικονομία, το πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν πολύ σωστά. Για μας δεν είναι σημαντικό μόνο ότι καλύπτουμε όλες μας τις ανάγκες σε ελληνικό, σε κριθάρι, το οποίο αγοράζεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα συμβολαϊκής καλλιέργειας και καλύπτει όλες μας τις ανάγκες. Δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια εξάγουμε σε χώρες όπως το Ισραήλ, η Ιταλία, Βαλκάνια, χώρες με πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας, η Αυστρία, έτσι, πολύ σημαντικές χώρες, αλλά ότι δώσαμε διέξοδο σε προϊόντα αγροτικά επί ουσίας που εμείς τα μετατρέψαμε σε βίνη να εξαχθούν σε εποχές που η παραγωγή ήταν πάρα πολύ υψηλή και προσθέσαμε αξία στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια που τρέχει το πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τη Γεωπονική Σχολή εννοώ, και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης, έχουμε εκπαιδεύσει αγρότες σε πάρα πολλά ζητήματα, δημιουργούμε νέους πόρους, καταφέραμε να αυξήσουμε την παραγωγή στρέμμα σε πολύ ψηλά επίπεδα και επίσης κάνουμε προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία αφορούν όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την ασφάλεια των αγροτών. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε κάτι το οποίο το θεωρούμε πραγματικά ένα έργο υπόδειγμα για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία και πώς οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να πίνουν προϊόντα μπύρας τα οποία έχουν ξεκινήσει από ελληνικό χωράφι. Αν το σκεφτείτε λίγο, έτσι, ότι κάποιος πιει μια Άμστελ και αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από τη σπορά του κρυθαριού, νομίζω ότι δίνει κίνητρα και σε νέους αγρότες. Ναι. Έτσι, για το τι σημαίνει ελληνικότητα για την ελληνική οικονομία, δεν είναι μια ταμπέλα και μια σφραγίδα, όπως πολλοί θεωρούν ή προσπαθούν να πείσουν.
αλλά το πώς υπάρχει ένας συνεκτικός ιστός που ξεκινάει από τους αγρότες και καταλήγει στον καταναλωτή. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι και δίνει και όπως είπαμε και κίνητρα σε νέους αγρότες να ασχοληθούν και με αυτό το πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας. Για το προσεχές μέλλον, ποια είναι τα σχέδια της Αθηναϊκής Ιθοποιίας και αν θα μπορούσατε να μας κάνετε κάποιες εκτιμήσεις και για τις πωλήσεις σας. Θα έλεγα ότι το 2021 ήταν μια χρονιά σταθμός για την εταιρεία μας, με δεδομένο ότι ξεκίνησε μια πάρα πολύ σημαντική στρατηγική συνεργασία με την Bacardi, στο οποίο το πορτφόλιο πλέον εμείς διακινούμε στην Ελλάδα. Και το λέω χρονιά σταθμός γιατί η εταιρεία μας ποτέ δεν είχε μπει σε ξένα χωράφια, υπό την έννοια σε άλλες κατηγορίες συγγενείς προς το δικό μας προϊόν, αλλά που από την άλλη έχουν και αρκετές διαφορές. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας μεγάλης στρατηγικής κίνησης μαζί με το πορτφόλιο το οποίο είναι πολύ μεγάλο, προϊόντων μπύρας και μιλίτη το οποίο έχουμε, μαζί με μια παλέτα προϊόντων τα οποία ξεκινάνε από εντελώς άσχετα με το αλκοόλ προϊόντα όπως το νερό, να προσθέσουμε ένα πολύ σημαντικό πορτφόλιο προϊόντων αλκοολούχων, το οποίο χρειάζεται και νομίζουμε αξίζει μια πολύ σημαντική ανάπτυξη και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα βήμα το οποίο σε αυτή τη φάση... Στο κομμάτι της διανομής είναι αυτό, στον τομέα της διανομής. Ναι, γιατί τα προϊόντα αυτά δεν παράγονται στην Ελλάδα. Ναι. Όπως όλα τα αλκοολούχα, δηλαδή στην τριπτή πλειοψηφία των προϊόντων αυτών. Σωστά. Η οποία όμως είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική κίνηση. Και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τη δική μας η έμφαση είναι στο πώς θα χτίσουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα μπορεί όλα αυτά τα διαφορετικά προϊόντα και τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που έχει να τις διαχειριστεί σωστά και να τις αναπτύξει όπως πρέπει. Στόχος είναι να μεγαλώσετε σαν λέγαμε όμιλος. Λέγαμε για τα Χριστούγεννα ότι εμείς πια δεν έχουμε να σκεφτούμε μόνο την πύρα. Πρέπει να προωθήσουμε σωστά, να διανύμουμε σωστά και μία σειρά από άλλα προϊόντα στην κατηγορία του ουίσκι, στην κατηγορία του τζιν, στην κατηγορία της βότκα, στην κατηγορία των διαφόρων τύπων αλκοολούχων ποτών, προσέκο. Είναι τόσα πολλά που δεν μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή και άλλα. Ήδη έτσι, η ατζέντα μας είναι φορτωμένη πολύ και έχουμε την κουλτούρα ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σωστά και μετά αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και για άλλα πράγματα. Μάλιστα. Είναι η καινούρια σας μεγάλη συνεργασία που θέλετε αυτή τη στιγμή να κάνετε focus και θεωρείτε και ότι είναι και σαν επένδυση, και απαντώντας την ερώτηση, ήταν μια επένδυση σημαντική που έχει για σας Είναι μια επένδυση καταρχήν χρόνου και ενέργειας. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οικονομική. Γιατί αν θέλεις, θέλουμε να κάνουμε τα πάντα σωστά. Είμαστε μια εταιρεία με ιστορία πολύ μεγάλη και όχι μόνο με παρελθόν και με παρόν πάρα πολύ έντονο στην ελληνική οικονομία και στην αγορά. Έχουμε υποχρέωση και στους Έλληνες καταναλωτές και στους συνεργάτες μας στο εμπόριο, καταστήματα και χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους, να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Κύριε Δανιλίδη, εύχομαι να πάνε όλα καλά, να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλές γιορτές και εσείς προσωπικά και το Newsit και όλοι οι ακροατές σας. Εύχομαι να πηγαίνουν όλα καλά. Καλές γιορτές.